Τον Ιούνιο του 19, όταν αναχωρούσε ο νέος τότε αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος, την θέση του στην Μονή της Χάλκης, αναλάμβανε ως ηγούμενος ο τότε βεβαίως ηγούμενος, σήμερα Μητροπολίτης Ήμβρου και Τενέδου Κύριλλος. Το λέω γιατί θα δούμε και εικόνες από εκείνη την ωραία ημέρα, που μπορεί να μην κράτησε πολύ σε αυτή την ιδιότητα, να κράτησε λίγους μήνες, αλλά όπως λέει και ένας άρχοντας του Πατριαρχείου, δεν χρειάζεται να τον ονοματίσουμε, του ταιριάζει η επικοινωνία με τους ανθρώπους του Μητροπολίτη Ήμβρου και Τενέδου Κυρίλλου. Την ευλογία σας, Σεβασμιότατε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαστε ακριβώς τον ένα χρόνο από την εκλογή και ενθρόνησή σας, οπότε σε αυτόν τον ένα χρόνο φαντάζομαι ότι ζήσατε πολλά, πήρατε αγάπη από τους ανθρώπους της Ήμβρου και της Τενέδου, έτσι συνήθως αναφέρουμε να τον βλέπουμε, ωραία, τον Σεβασμιότατο. Και άλλη μια εκδήλωση αυτής της αγάπης ήταν ακριβώς αυτή την επέτειο που δεχθήκατε την επίσκεψη πολλών παιδιών που ήρθαν κοντά σας από τα ελληνικά σχολιά της Ήμβρου, γιατί έχουμε και ελληνικά σχολιά στην Ήμβρο, δεν έχουμε μόνο τα τουρκικά σχολιά. Πώς ήταν αυτός ο ένας χρόνος, ήταν πυκνός σε γεγονότα? Ναι, ήταν ένας χρόνος αρκετά γεμάτος, γιατί ήμασταν και μέσα στα πλαίσια της αντιμετώπισης της πανδημίας. Και πρέπει να σας πω ότι την ημέρα που ήρθα στην Ήμβρο, την ημέρα εκείνη μπήκε και το lockdown. Α, εντάξει. Ωραία. Σας έκανε ωραία υποδοχή η πανδημία. Ήταν δύσκολα στην αρχή. Ναι. Ναι. Ήταν δύσκολα λιγάκι στην αρχή. Δεν είχα την άνεση να μπορέσω να επισκεφτώ τους ανθρώπους στα σπίτια τους, να τους δω και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά βέβαια εμείς εδώ, εντάξει, στο νησί μας ήταν λιγάκι πιο χαλαρά. Και έτσι λιγάκι και με την ανοχή των τοπικών μας αρχών εδώ, που κάνουν και λίγο τα στραβά τα μάτια. Εντάξει, μπήκαμε. Καλά, είναι ένα αραιοκατοικημένο νησί, έτσι. Δηλαδή έχει μικρό πληθυσμό γενικά. Δεν είναι ότι είναι ο ένας πάνω στον άλλον όπως είναι, ας πούμε, στην πόλη τα πράγματα ή στην Άγκυρα. Όχι, όχι. Έτσι. Ακριβώς. Το νησί μας έχει 7 χωριά. Ναι, ναι. Η Τένεδος. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή περίπου στην Ήβρο όλοι μαζί, Ρωμνοί και ντόπιοι, είναι περίπου στις 10.000. Διασκορπισμένοι σε αυτά τα 7 χωριά τα ελληνικά, συν 3 νέα χωριά που έκαναν για τους εντοπίους. Μάλιστα. Λοιπόν, στην, πάμε να δούμε. Υπάρχουν στο ένα χωριό και οι ντόπιοι και οι Ρωμνοί. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή στα σκαλοπάτια να είναι παρατεταγμένα αυτά τα παιδιά και ανάμεσά τους εσείς. Σας βλέπουμε με το μαύρο ράσο, με την μάσκα, να εδώ ήρθε πιο κοντά το πλάνο. Και κάποιοι φαντάζομαι από τους εκπαιδευτικούς που ήρθαν να σας ευχηθούν, ναι, ναι, για την επέτειο του ενός χρόνου. Τους ποιμένετε αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί να είναι λίγοι, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ισχυρό συμβολισμό το ότι έχουμε Μητροπολίτη Ήμβρου και Τενέδου. Βεβαίως αυτό που μπορεί να μην ξέρουν πολλοί, γιατί μιλούμε γι' αυτό, είναι ότι ο άνθρωπος που έχουμε σήμερα μαζί μας είναι ο άνθρωπος που ανέστησε, αυτό το ρήμα ταιριάζει, τη Σμύρνη, την εκκλησία της Σμύρνης. Επί πολλές δεκαετίες, όλοι ξέρουμε τα γεγονότα, ξέρουμε πώς βασανίστηκε ο τελευταίος Μητροπολίτης Σμύρνης με τη Μικρασιατική καταστροφή, είχε μείνει ανενεργή αυτή μας η εκκλησία. Ο άνθρωπος που την ανέστησε είναι ο σημερινός Μητροπολίτης Ήμβρου και Τενέδου, Κύριλλος. Πότε πρωτοπήγατε εκεί, Σεβασμιότατε? Στην Σμύρνη ξεκίνησα τη διακονία μου όντως το 1991, όταν εξελέγει ο νυν Οικουμενικός Πατριάρχης. Και όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσα όσο μπορούσα να διακονήσω εκεί πέρα, αλλά και ευρύτερα στην Ιωνική Γη και στην Καπαδοκία και σε άλλα μέρη της Μικράς Ασίας, ώσπου πλέον το 2013 εγκαταστάθηκα μόνιμα στην Σμύρνη με εντολή του Πατριάρχου μας, ο πρώτος
εφημέριος μετά την καταστροφή ουσιαστικά. Και από εκεί και μετά κάναμε το σταυρό μας και παρακαλέσαμε το Θεό να βοηθήσει να κάνουμε κάτι και ο Άγιος Θεός έκαμε όλο αυτό το μεγάλο θαύμα, ώστε σήμερα η Σμύρνη πλέον να είναι και πάλι μια ενεργή Μητρόπολη του Οικουμενικού Θρόνου, να υπάρχει εκεί Μητροπολίτης, να υπάρχουν κληρικοί, να έχουμε εκκλησίες ενορίες. Μετά από τόσες δεκαετίες, Σεβασμιότατε, πώς ήταν το συνέστημα? Υπήρχε μια παγωνιά στις εκκλησίες της Σμύρνης? Γιατί, όπως είπαμε, επί δεκαετίες είχαν μείνει ανενεργοί αυτοί οι δικοί μας χώροι λατρείας. Δυστυχώς, όταν εγώ πήγα, δεν υπήρχε καμία εκκλησία από τις δικές μας. Εξυπηρετούσαμε τις θρησκευτικές μας ανάγκες σε ένα παρεκκλήσι του παλαιού νοσοκομείου των Ολλανδών. Είχαν μετατραπεί σε τι οι εκκλησίες μας? Άλλες σε μουσεία, άλλες σε σχολεία, άλλες είχαν ρυπωθεί και άλλες είχαν καεί στο μεγάλο Γιαγκίνι, στην καταστροφή. Πώς τις πήραμε πίσω αυτές που έχουμε σήμερα ενεργές? Αυτές είναι μέσα στο ευρύτερο θαύμα που λέμε Σμύρνη. Βέβαια έπαιξε καταλυτικό ρόλο η μεγάλη και σπουδαία προσωπικότητα του Οικουμενικού Πατριάρχου μας, ο οποίος είναι σεβαστός και στις εδώ αρχές. Είδαν και τη δική μου εκεί πέρα, ας πούμε, βιοτύπου. Δεν είχε κάτι άλλο να κρύψω, παρά μονάχα ότι ήμουνα για να διακονήσω εκεί τις ανάγκες των λιγοστών Ρωμιών, του προξενείου, των ανθρώπων του ΝΑΤΟ. Και έτσι κερδίσαμε την εμπιστοσύνη τους και σιγά σιγά δημιουργήσαμε μία ορθόδοξη κοινότητα, όπου αγκαλιάσαμε και τους υπόλοιπους Ορθοδόξους στη Σμύρνη. Εκτός από τους Ρωμιούς είχαμε... Τι καταγωγές είχαν οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι, Σεβασμιότατε? Ήτανε από την Γεωργία, από τη Ρωσία, από την Ουκρανία, από την Σερβία. Είχαμε και βέβαια σύντομα δημιουργήθηκε και μια μεγάλη ομάδα από ντόπιους, ιδιαίτερα νέους ανθρώπους, φοιτητές που κατηχήθηκαν και... Επειδή ένα κομμάτι της καρδιάς σας έχει μείνει εκεί, σήμερα πόσοι είναι οι άνθρωποι που εκκλησιάζονται, που κοινωνούν, που εξομολογούνται, που μετέχουν της λατρευτικής διαδικασίας? Λέτε για την Σμύρνη? Για τη Σμύρνη, για τη Σμύρνη. Κοιτάξτε να δείτε, τότε που ξεκινήσαμε, ναι. Που γύρω στους 200, αλλά μαζί με τους άλλους ομοδόξους είχαμε φτάσει κάποιες χιλιάδες. Σήμερα παραμένει σταθερά αυτό το ποσό. Σπουδαίο επίτευγμα. Γίνεται και θεία λειτουργία στα σλαβωνικά, γίνεται και στα τουρκικά και έτσι μπορούν και συμμετέχουν όλοι. Είναι σπουδαίο. Να πω στις εικόνες που βλέπουμε δίπλα, ότι βλέπουμε βεβαίως από τη Χάλκη, ήταν η μέρα που ανέλαβε τη μονή της Χάλκης ο σημερινός Μητροπολίτης Ύμβρου και Τενέδου, Κύριλλος. Αλλά θυμίζω ότι είναι καλοκαίρι του 19, γι' αυτό δεν φορούμε μάσκες στην συνέντευξη που βλέπετε δίπλα. Λοιπόν, Ύμβρος και Τένεδος, για ελάτε να δούμε πώς είναι τα πράγματα σήμερα στα δυο νησιά. Κοιτάξτε, εκεί έχουμε μια ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας τα τελευταία χρόνια, έτσι, στην Ύμβρο. Ουσιαστικά εδώ ο Μητροπολίτης, η Μητρόπολη, η Εκκλησία είναι το σημείο αναφοράς όλης της Ρωμιοσύνης, του γένους και της πίστης, διότι η μοναδική αρχή στο νησί είναι ο Μητροπολίτης. Έτσι έμεσα και άμεσα ο Μητροπολίτης είναι υπεύθυνος για τις κοινότητες, για τις υπόλοιπες μορφές έτσι, κοινωνικής ύπαρξης εδώ, σύλλογοι, συνεταιρισμοί, βεβαίως τα σχολεία μας ξεχωριστά, μετά οι επιτροπές μας στα διάφορα χωριά μας και σε όλα αυτά είναι ο Μητροπολίτης ουσιαστικά υπεύθυνος, αποστολή και ευθύνη απέναντι και στο γένος μας και στην Εκκλησία μας. Και για μένα βέβαια είναι ιδιαίτερη τιμή που
ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας, ο Ύμβριος και Ιβριολάτης, Έτσι. όπως λέμε. Ο οποίος δεν κρατιέται, σεβασμιότατε, σας το έλεγα και στο τηλέφωνο, έτσι μαθαίνω, δεν μπορώ να ξέρω Ναι, εγώ ναι. τι έχει στην καρδιά του. Είναι και αργά φέτος το Πάσχα, δεν κρατιέται για να έρθει στο αγαπημένο του χωριό, να λειτουργήσει τις εκκλησιές μας, τις ημέρες του Πάσχα. Έχει χαρά μικρού παιδιού για να ξαναβρεθεί κοντά σας. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουμε κλείσει δωμάτια για τα ξενοδοχεία, για τη συνοδεία του Παναγιωτάτου. Γιατί εκείνος έχει το σπίτι του στο Γλυκί. Εκείνος βέβαια μένει στο σπίτι, το πατρικό βέβαια. Θα έρθουν και τα αδέλφια του φέτος πρώτα ο Θεός. Και είναι έτσι ακόμα μεγάλη χαρά του, γιατί βέβαια, πολύ μεγάλη. Και για άλλη σας. μια φορά θα βρεθούν και πάλι όλα τα αδέλφια μαζί στο πατρικό σπίτι. Και ξέρετε, τώρα στην ηλικία των 80-81 ετών που είναι ο Παναγιώτατος, αυτό έχει τη δική του ευαισθησία. Έτσι. Έχει πολλαπλάσια αξία από το να βρεθούν 40 και 50. Ευχαριστούμε Έτσι. θερμά. Να σας έχει ο Θεός καλά. Καλή συνέχεια στο σπουδαίο ποιμαντικό σας έργο. Εμείς σας ευχαριστούμε και να ξέρετε, σας περιμένουμε πάντοτε και στην Ύβρο και Ας στην Τέλη. ελπίσουμε ότι το καλοκαίρι θα καταφέρουμε να είμαστε κοντά σας.